τέταρτη θέση, Κοντέρι Έφη. Στη τρίτη θέση, με χρηματικό έπαθλο 50 ευρώ, η κυρία Τουρλομούση Όλγα. Κύπελο. Φωτογραφίες. Δεύτερη θέση, με χρηματικό έπαθλο 80 ευρώ, υποδήματα Χας Πάπης, η κυρία Τζαμαλούκα Ζέτα. Και στην πρώτη θέση, η μεγάλη νικήτρια του πρώτου ντουρ Squash Open Patras, χρηματικό έπαθλο 100 ευρώ, υποδήματα Hash Puppies, κινητό τηλέφωνο Nokia, η κυρία Καριώτη Ελίζα. Την απονομή των επάθλων των γυναικών την έκανε ο Νικολόπουλος Νέστορας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του 3 Action Club, το οποίο φιλοξένησε τους αγώνες. Ενώ τώρα αμέσως θα περάσουμε στην απονομή των βραβείων των ανδρών. Ιδιοκτήτη του 3 Action, Ανδρέας Μόνιας, για να αποδώσει τα κύπελα και τα βραβεία. Ο Ανδρέας Μόνιας είναι συνάδελφος του Νέστορα και ιδιοκτήτης του 3 Action Club. Ο Περσινάκης από την Κρήτη ήρθε από το Ηράκλειο και πήρε την 7η θέση. Ο Χριστοδουλόπουλος ο Γιώργος στην 6η θέση. Ο Χριστοδουλόπουλος ήταν από τον όμιλο Χόλμς στο Μαρούσι. Ο κύριος Μενεξελής είναι από τον όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών. Είναι ο άντρας της κυρίας Τζαμαλούκα. Είναι ο άντρας της Ζέτας της Τζαμαλούκα, η οποία την είδαμε πριν, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες. Στην τέταρτη θέση είναι ο Καριώτης ο Κωνσταντίνος από τον όμιλο της Βούλας. Είναι το νούμερο 3 στην Πανελλήνια κατάταξη αυτή τη στιγμή. Και πάμε... Ο Θόδωρος Δούρος είναι αυτός που θα κάνει τις απονομές για τους τρεις πρώτους, τους τρεις μεγάλους νικητές. Να τον ακούσουμε τι έχει να πει. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους νικητές όλους. Το μόνο που έχω να πω είναι το σκουός το γνωρίζω 20 χρόνια από τότε που το παίζαμε, τότε που είχα κάτσει μερικό καιρό στην Αγγλία. Και βασικά, εκτός το ότι είναι ένα άθλημα που σε εκτονώνει και σήμερα στις σημαίες κρίσης, λες όλα τα πράγματα πάνε χάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ας ρίξω δύο μπαγιές στον τοίχο με μανία για να μου φύγει το ψυχολογικό το βαρέ. Λοιπόν, μπράβο στους νικητές και πάλι. Θα έχουμε τώρα τους τρεις νικητές, τους μεγάλους νικητές, τους άντρες.
Ο Νίκος Σιμεωνίδης. Καταγωγή από Πάτρα. Παίζει σκουός στον όμιλο του Χόλμ, στο Μαρούσι. Στο κλαμπ του Χόλμ, στο Μαρούσι. Έλα εδώ. Νίκο, μη βγεις, θα βγάλετε μετά όλοι μαζί. Δεύτερη θέση, με κλιματικό έπαθρο, 150 ευρώ, ενδυμασία 2, ένα σιγάρι υποδηματικός ο κύριος Τζαμαλούκας Πέτρος. Ο Πέτρος ο Τζαμαλούκας, το νούμερο 2 της Πανελλήνιας Κατάταξης, από τον Όμιλο Αντισφαίρησης Αθηνών, δεύτερος στο τουρνουά Durk Squash Open. Για όσους έχουν την απορία, ο μικρός που βλέπετε είναι ο ανιψιός του Πέτρου του Τζαμαλούκα. Αναμνηστικές φωτογραφίες. Και τώρα περιμένουμε τον μεγάλο νικητή. Και τώρα η μεγάλη συγκριτή που όχι είναι... Ο μεγάλος νικητής του τουρνουά, ο Φαμπιάν Καλατζής, από τον όμιλο της Βάρης. Ο Φαμπιάνο Καλαϊτζής. Νούμερο 1 στην Πανελλήνια Κατάταξη. Και... αναμνηστικές φωτογραφίες. Έχει μια από τις καλύτερες θέσεις που έχει λάβει. Είναι στους 100... Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, ο Γκας, ο Ανδρέας, τα παιδιά που έκανε το τουρνουά, ο σπόνσορας, Νίκ Σιμονίδης, ο Καριδάκης και I definitely see you next year, so thanks a lot for everything. Οι δηλώσεις από το μεγάλο νικητή του τουρνουά. Αναμνηστική φωτογραφία από όλους τους νικητές. Μία δήλωση από τον Νίκο το Σιμεωνίδη. Της Πανελλήνιας, της νεοσυσταθήσας Πανελλήνιας Επιτροπής Φύλων Τυχοσφαίρησης και του Προέδρου κυρίου Δημητριάδη, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές και στους σπόνσορες του τουρνουά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο μετά τις αναμνηστικές φωτογραφίες να έχουμε κάποιον από τους νικητές να μας πει κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον Φαμπιάν μαζί. Θα έχουμε σίγουρα πρώτα τον Πέτρο Τζαμαλούκα να πει κάποια πράγματα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ανδρέα για την καταπληκτική διοργάνωση και, και τις εκπληκτικές εγκαταστάσεις τις οποίες έκανε εδώ στην Πάτρα. Είμαι σίγουρος ότι το βλέπω στα μάτια του, θα ανεβάσει το σκορ στην Πάτρα και μαζί θα ανέβει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Φαμπιάν πάρα πολύ. 10 χρόνια τώρα είναι πρωταθλητής Ελλάδος και το αξίζει. Και σας ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα και να άρχισετε να παίζετε κάθε μέρα. Λίγα λόγια από τον, για πολλά χρόνια πρωταθλητής στην Ελλάδα. Όλους τους χορηγούς που συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο Σιμεωνίδη για την υποστήριξη που έχει κάνει κατά τη διάρκεια εδώ και ένα τελευταίο μήνα που το τρέχουμε. Και θέλουμε όλοι να δώσουμε ένα ραντεβού από τώρα για του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε τώρα να κρατήσουμε κάποια από τα παιδιά να μιλήσουν εδώ μαζί μας. Come here, please, give me a minute.
Έχουμε μαζί μας, θέλω να κρατήσω εδώ λίγο κοντά μας τους δύο μεγάλους νικητές. Okay. Θέλουν κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες ακόμα και μετά θα έχουμε μαζί μας τους δύο μεγάλους νικητές για λίγα τελευταία λόγια. Στη σειρά από δεξιά είναι ο Θοδωρής ο Δούρος, ο μεγάλος χορηγός, ο χορηγός του ονόματος στο τουρνουά, ο Νίκος Σημεωνίδης, οι ιδιοκτήτες του κλαμπ και οι δύο μεγάλοι νικητές που τελικά τους έχουμε μαζί. Τελευταία λόγια, πριν φύγετε για Αθήνα, πείτε μας εντυπώσεις. Ο πρωταθλητής πρώτα. Όχι, εσύ πρώτα. Κοίτα, το Villa Mercedes ήταν καταπληκτικό. Χορέψαμε πάρα πολύ, πιάμε πολύ τεκίλα, βότκα, τα σπάσαμε όλα. Πάτρα είναι τέλεια. Δεν θέλω να φύγω εγώ, δεν ξέρω εσύ τι είναι. Ούτε εγώ. Δεν σας επηρέασε βέβαια πολύ στον αγώνα, σας είδα... Μια χαρά ήτανε. Πολύ καλά ήταν ότι έπρεπε. Του χρόνου να το βάλουμε σπόνσορα θα πρότεινα εγώ. Okay. Μία ερώτηση τελευταία, γιατί είστε χάλια, είστε κουρασμένοι και πρέπει να φύγετε και για Αθήνα. Αυτό το τουρνουά μεταδόθηκε παγκοσμίως, γιατί ήταν μέσω ίντερνετ, παντού. Σίγουρα το Σκουός έχει συνηθίσει από μεταδόσεις, ξέρει από μεταδόσεις. Όχι όμως τόσο στην Ελλάδα. Δύο λόγια για αυτό το πράγμα, για πώς σας φάνηκε, τι feedback είχατε από δικούς σας ανθρώπους αν το είδανε στο ίντερνετ και ποια είναι η εντύπωσή σας γι' αυτό. Με πήρε μια γιαγιά μου στην Ουρουγουάη, το είδε. Όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Τέτοια μετάδοση και τέτοια κάλυψη με 4 κάμερες που είδα εδώ πέρα, μόνο στο World Open το έχω δει. Ναι, 4 κάμερες, μπράβο κάνει. Μπράβο, σωπηλιά. Το είδε και η μάνα μου από το Βέλγιο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, ελπίζω να συνεχιστεί. Υποθέτω θα βοηθήσει το άθλημα στην Ελλάδα, το οποίο είναι ακόμα στα σπάργανα ή όχι. Εννοείται, ναι. Οι μεταδόσεις δεν θα φέρουν χορηγούς, ρε παιδιά, τι λέτε. Θα συνεχίσετε, εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά. Μεταδόσει, τηλεόραση, φέρνει χορηγούς, φέρνει κόσμο. Αυτό είναι. Ναι. Να φωνάξετε και τη Γιούν στην Αθήνα, να σας κάνει και εκεί καμιά κάλυψη σε κανένα τουρνά στο επόμενο. Φωνάξτε μας. Βεβαίως, και στη Μύκονος. Και στις παραλίες. Ποιο είναι το επόμενο τουρνουά τώρα. Τουρνουά είναι στο Βάρη Sports Club. Στο δικό. Στο δικό μου. Μετά. Το Μύκονο, το οργανώνω στο Aquadom, Παλίνι, έχουμε πολλές τουρνές. Παιδιά, καλή επιτυχία στα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.